Στο Υπουργείο Οικονομικών οριστικοποιεί τα τέλη κυκλοφορίας που θα πληρώσουν φέτος οι φορολογούμενοι. Τα τελευταία σενάρια προβλέπουν αύξηση των τελών για τα ΙΟΤΑΧ που ταξινομήθηκαν από τον Νοέμβριο του 2010 και μετά, και η αρχική λιανική τιμή τους όταν πήραν πινακίδες ήταν πάνω από 30 ή 40.000 ευρώ. Προβλέπεται όμως και μείωση τελών για ΙΟΤΑΧ ηλικίας άνω των 10 ετών υψηλού κυβισμού. Είναι 2015 τα αυτοκίνητα. Τελικά στον ίδιο παρανομαστή. Όλοι πρέπει να πληρώσουμε γιατί έχουμε έρθει σε αυτή την κατάσταση που έχουμε έρθει εδώ και τόσα χρόνια. Στα σενάρια που εξετάζει το Υπουργείο Οικονομικών είναι να πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας και όσα αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας έχουν ταξινομηθεί μετά τον Νοέμβριο του 2010 και σήμερα δεν καταβάλουν τέλη. Πρόκειται για τα οχήματα που εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα ως 100 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο και εξετάζεται να μειωθεί αυτό το όριο στα 80 γραμμάρια. Αν γίνει αυτό, τότε 50.000 ιδιοκτήτες θα πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας για το 2016 περίπου 50 ευρώ καθένας. Εάν μειωθεί, θα εισπράξουν περισσότερα. Εάν δεν μειωθεί, δεν θα εισπράξουν περισσότερα. Τα νέα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας αναμένεται να αναρτηθούν στο Taxis.net έως τις 15 Νοεμβρίου.